Σεβασμιότητα κύριε Αθηναγόρα, σεβαστοί πατέρες, κύριε βουλευτά Διωτίας, κύριε εκπρόσωποι των διοικητικών αρχών, περιφερειακών και τοπικών, αγαπητοί μου, αξιότιμοι πρόεδροι και μέλη της Εστίας Πετέρας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που κάνετε σήμερα. Νομίζω όμως ότι περιβάλλεται από αγάπη και διάθεση προσφοράς. Έχω πολλές φορές πει δημόσια ότι η τιμή και η διάκριση αξίζει σε εσάς για την προσφορά σας που εδώ και περισσότερο από 5 δεκαετίες ασταμάτητα και καθημερινά φροντίζετε τις μητέρες μας. Το έργο σας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, ειδικά τώρα, την εποχή της οικονομικής κρίσης, όπου το κράτος πρόνοιας και οι κοινωνικές δομές του έχουν συρρυκνωθεί ή καταργηθεί. Απέναντι σε αυτή την κοινωνική κατάσταση, την ανθρωπιστική κρίση, ο Δήμος έχει ως πρώτη προτεραιότητα την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανάπτυξη των κοινωνικών του δομών. Το κοινωνικό παντοπολείο εξυπηρετεί περισσότερες από 100 οικογένειες κάθε μήνα και απαντά πλέον στις πραγματικές του ανάγκες, τις οποίες καταγράφουμε. Το πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ, που υλοποιούμε μαζί με την περιφέρεια, θα βοηθήσει έστω και με μικρή βοήθεια 335 οικογένειες. Το Γραφείο Έβρεσης Εργασίας, που βοήθησε να βρουν δουλειά 25 συμπολίτες μας στην αρχή ακόμα της λειτουργίας του. Η κοινωνική και κοινοφελής εργασία που ασκείται από τον Δήμο και ελαφραίνει τη θέση πολλών συμπολιτών μας, η αναβάθμιση της λειτουργίας του ΚΑΠΗ, το Κέντρο Διαβίου Μάθησης με 44 τμήματα το 2015, που το παρακολούθησαν περισσότεροι από 600 δημότες σε όλο το Καλλικρατικό Δήμο, τα υποάμεση σύσταση κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο. Η Δημοτική Αρχή, αξιοποιώντας τον άξονα 9 του ΕΣΠΑ, που αφορά επενδύσεις στις υποδομές υγείας στις κοινωνικές δομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων, προγραμματίσει να λειτουργήσει άμεσα τις εξής επιπλέον δομές. Κοινωνικό φυσικοθεραπευτήριο, κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, συμβουλευτικό κέντρο οικογένειας, κινητή μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης υγείας και το κοινωνικό φροντιστήριο. Θα αναφέρω ακόμα τη βελτίωση της λειτουργίας των βραχιομηδιακών σταθμών, που φέτος ανταποκριθήκαμε σε όλες τις αιτήσεις για φιλοξενία των Ιππίων, τη διαρκή φροντίδα για την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων μας, τη λειτουργία του καταστηματικού κέντρου στην Παλαιομηλιά, που φιλοξένησε 280 παιδιά, και τη λειτουργία φέτος, μετά από 12 χρόνια που είχε θεσμοθετηθεί, του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε κατάρτιση στη Χερόνια. Όλα αυτά στηρίζουν ενεργά τους δημότες μας και συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής τους. Η τιμητική διάκριση που παραλαμβάνω σήμερα, επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι οφείλεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής που συνοπτικά σας ανέφερα. Θέλω ακόμα να πω ότι δεν εφησυχάζουμε. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι πολλά αυτά που κάναμε. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι δεν είναι αρκετά. Είμαστε ακόμη μακριά από τον στόχο μας που είναι κανείς να μην νιώθει και να μην είναι μόνος του. Γνωρίζουμε ότι η υπερηφάνεια πολλών συνανθρώπων μας τους έχει απομονώσει κοινωνικά και παροκλήσει. Πρέπει να τους βρούμε, να τους δώσουμε βήμα, να τους διαβεβαιώσουμε ότι η κατάστασή τους δεν είναι προσωπική ευθύνη, αλλά κοινωνική, και ότι σήμερα βρίσκονται αυτοί σε ανάγκη και αύριο ίσως εμείς. Και αν έχουμε αντέξει μέχρι στιγμής ως κοινωνία, οφείλεται στις συντονισμένες ενέργειες των Δήμων, της Εκκλησίας, της οικογένειας. Η ευαισθητοποίηση και η επαγρύπνηση όλων μας μπορεί να κρατήσει όρθια την κοινωνία για να στήσουμε ξανά με αλληλοσεβασμό και αγάπη το κοινωνικό κράτος. Ας μου επιτραπεί ακόμη να εκφράσω τα συγχαρητήρια στην Αντιπεριφερειάρχη μας, κυρία Παπαδομά, να της ευχηθώ προσωπική υγεία και δύναμη στο έργο της. Ελπίζω η συνεργασία μας να ξεπεράσει το πολύ καλό επίπεδο των προσωπικών μας σχέσεων και να γίνει αποδοτική στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Σας ευχαριστώ πολύ.